Φίλοι μου, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Σήμερα θα σας κάνω σαρμαδάκια γιαλατζή. Τα έχω νομίζει ξανακάνει, αλλά δεν ήταν ολοκληρωμένο το βίντεο. Σήμερα θα το κάνουμε κανονικά. Εδώ έχω γέμιση, η οποία είχε μείνει από προηγούμενη φορά και την είχα στην κατάψυξη. Μέσα έχει ρύζι, αρκετό ανάλογα με τα αμπελόφυλλα που έχουμε. Μπορεί να θέλει και μισό κιλό. Έχω κρεμμύδι φρέσκο, κρεμμύδι ξερό, άνηθο, μπόλικο, μαϊντανό, λεμόνι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη και δυόσμο ξερό. Δεν είχα φρέσκο δυόσμο, έβαλα ξερό. Αν εσείς έχετε φρέσκο, σίγουρα είναι καλύτερα. Εδώ έχουμε τα αμπελόφυλλα που θα τα νεροβράσουμε. Για να ξεκινήσουμε να κάνουμε πρώτα τη σύβραση στο υλικό μας. Ανοίγουμε το μάτι, έχουμε βάλει λίγο λάδι στο τηγάνι μας και θα ρίξουμε το υλικό μας. Θέλουμε στο μαϊντανό. Θα το κάνουμε. Η σύβρασή μας είναι έτοιμη. Θα τη βάλουμε. Θα συνεχίσουμε με τα αμπελόφυλλα. Βάζουμε λίγα μέσα και αυτά βέβαια είναι από το καλοκαίρι, τα αμπελόφυλλα που τα είχα στην κατάψυξη. Βλέπετε πως αλλάζουν χρώμα, παίρνουν αυτό το λαδί και θα βάλουμε άλλη μια παρτίδα. Βάζουμε τα αμπελόφυλλα. Και όταν θα αλλάξουν χρώμα και θα πάρουν αυτό το χρώμα το λαδί, είναι έτοιμα. Μην τα αφήνετε να βράσουν πάρα πολύ, γιατί είναι φρέσκα τα φύλλα. Δεν είναι κονσέρβα. Βάζουμε μία στρώση φύλλα κάτω στην κατσαρόλα και ξεκινάμε να τυλίγουμε τα σαρμαδάκια μας. Μία έτσι εδώ και μία από την άλλη μεριά.
από εδώ και από εδώ. Διπλώνουμε και εδώ τις άκρες να μην προεξέχουνε και αρχίζουμε και τυλίγουμε. Πάει το ένα. Και από εδώ. Έτσι και έτσι. Εδώ λίγο τις γωνίες τις κρατάμε και το τυλίγουμε. Να το. Είναι εύκολα. Δεν είναι δύσκολο φαγητό. Θέλει βέβαια λίγο υπομονή, έτσι. Αλλά και χωρίς υπομονή δεν κάνουμε τίποτε. Λοιπόν, με το κουταλάκι παίρνουμε γέμιση, ξανά πάλι μία από εδώ και μία από εδώ. Μία από εδώ και άλλη μία από εδώ. Και το τυλίγουμε. Να. Τα μπελόφυλλά μας είναι έτοιμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ρίξουμε λίγο λαδάκι από πάνω εκεί, γιατί έχουμε βάλει και μέσα. Να ρίξουμε λεμονάκι και εκεί, όχι όλο, γιατί έχουμε και μέσα. Να τα σκεπάσουμε πάλι με φύλλα. Έχω βάλει και νερό να βράσει. Ανοίγουμε το μάτι. Βάζουμε ένα πιάτο από πάνω. Και νερό βραστό. Εκεί. Τώρα. Μόλις πάρει βράση θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στο 4 και θα τα αφήσουμε τουλάχιστον 40 με 50 λεπτά. Έχει πάρει βράση, χαμηλώνουμε τη φωτιά στο 4 και τα αφήνουμε. Πότε πότε κουνάμε μόνο την κατσαρόλα και τυλικά, τίποτε άλλο. Κρατάμε ώρα, είναι 12:09 λεπτά, να, κατά τις 1:10 θα βγει. Τα σαρμαδάκια μας είναι έτοιμα. Θα τα σκεπάσω λίγο, ένα 10 λεπτό περίπου, έτσι να τραβήξουν το ζουμάκι τους, για να βγάλουμε να σερβίρουμε. Τα σαρμαδάκια μου είναι έτοιμα. Έχουμε κάνει και τζατζίκι. Του πάει πάρα πολύ, αλλά και με σκέτο και ουρτάκι τρώγονται. Τώρα αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε και το καμπανάκι. Μια κοινοποίηση θα ήθελα να το δουν και